Καταρχήν, προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η κοινωνική ασφάλιση στην ελληνική πολιτεία καθιερώθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, λοιπόν. Τον θεμελιωτή της Μεγάλης Ελλάδας και τον θεμελιωτή και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και πάρα πολλών τομών αναπτυξιακών και κοινωνικών που χρειάζονταν η χώρα. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ελληνική πολιτεία. Ένα πραγματικά εθνικό ζήτημα. Το ασφαλιστικό. Και ολίγον φορολογικό. Βεβαίως το ασφαλιστικό έχει καταντήσει να είναι φορολογικό, όπως θα δείξω. Θέλω να πω ότι το πλαίσιο εντός του οποίου συζητούμε αυτό το νομοσχέδιο είναι ιδιαίτερα ζωφερό. Και γιατί είναι ζωφερό? Διότι είμαστε στο ίδιο επικίνδυνο έργο θεατές. Αυτή τη στιγμή και πάλι έχουμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει πολιτική διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή και πάλι στραγγίζουμε τα αποθεματικά των δημοσίων φορέων γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Το θυμάστε πως είμαστε πέρσι τέτοια εποχή? Είμαστε πάλι εδώ. Όλοι εδώ στο ίδιο έργο θεατές. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί ακούσαμε πολλά ευλαβικά και δεν διακόψαμε κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια όλοι φταίνε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνήσαν, ναι. Για να δούμε δηλαδή. Αυτός ο λογαριασμός που πιστώνεται. Τι λένε οι φορείς, γιατί να μην επικαλούμεθα την Eurostat όπως μας βολεύει. Να δούμε τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί, κύριε Υπουργέ. Προβλέπουν λοιπόν για τη διετία 15-16, προέβλεπαν το 14, 6% ανάπτυξη. Τι προβλέπουν σήμερα για την ίδια διετία? Ύφεση. Αυτός ο λογαριασμός είναι λογαριασμός Τσίπρα Καμένου, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πόσο κάνει? 3,6 δισευρώ σε ετήσια βάση και φέτος, προϋπολογισμός, συν τα 5,4 που φέρνετε τώρα, συν το πακέτο τέταρτο μνημόνιο ΚΑΒΑ, 3,6. Αυτός είναι ένας λογαριασμός ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αυτός ο λογαριασμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαντάζει αστείος. Μπροστά σε αυτό το λογαριασμό φαντάζει αστείο το mail χαρτούβελη του 1,5 δισευρώ. Και πάμε στο ασφαλιστικό, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό είναι αντιμεταρρύθμιση. Δεν θα ήθελα η ιστορία να σας γράψει ως μακελάρι του ασφαλιστικού, αλλά εκεί που το πάτε, έτσι θα ονομαστείτε. Εξηγούμε. Ο λογαριασμός του ασφαλιστικού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί πάλι πολλά ακούσαμε. Στο mail χαρτούβελη ήταν συγκεκριμένος. Η τρύπα ήταν της τάξεως των 280 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από όλα αυτά τα κακά που ακούσαμε, γιατί γίνανε πάρα πολύ πολλά καλά στη μεταπολίτευση, γίνανε και στρεβλώσεις, όπως σας πω. Γιατί δεν μ' αρέσει να μηδενίζω, ούτε να οροποιώ. Αλλά ο λογαριασμός του Μέιλ Χαρδούβελ ήταν 280 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το άνοιγμα του ασφαλιστικού. Για να δούμε τώρα, κύριε Υπουργέ της Κοινωνικής Ασφάλισης, το λογαριασμό ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τι ήδη έχουμε πληρώσει? Αύξηση εισφορών υγείας ίσον με 830 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπές περικοπές. Αύξηση ορίων ηλικίας, μειωμένες συντάξεις, 475 εκατομμύρια ευρώ. 2016, τώρα. Μείωση συντάξεων, τώρα, από αυτό. 1 δισευρώ. Σύνολο του λογαριασμού σας για το ασφαλιστικό με τις υγείες σας, 2,3 δισευρώ. Μόνο που δεν τα πληρώνετε εσείς. Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό το ασφαλιστικό, κύριε Υπουργέ, ήταν αχρίαστο ασφαλιστικό. Είναι απολύτως ευθύνη σας αυτό το ασφαλιστικό. Και ποιος προστατεύεται? Γιατί συνοδεύεται και από φορολογική επιδρομή, η οποία πάει κυρίως κατά της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικά τάξεων και δεν μπορείτε να κρυφτείτε ό,τι ωραιοποίησε και να κάνετε, οι αριθμοί σας διαψεύουν. Συζητάγαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί μήνες το ασφαλιστικό από τα Χριστούγεννα του 2015. Δεν έγινε ούτε μία οργανωμένη συνεδρίαση κοινωνικού διαλόγου. Μόνο υπό τη λαϊκή καταγραφή συναντήσεις φορέων με την κυβέρνηση. Σήμερα ακούσαμε, και το έχουμε ακούσει καιρό τώρα, ότι αυτό το ασφαλιστικό είναι δίθεν κτήμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη και διασφαλίσει καταβαλλόμενες συντάξεις τουλάχιστον, γιατί έτσι το είχαμε πει. Λοιπόν, μία φράση, τρία ψέματα. Τα ψέματα, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Και πάμε να το ξεκινήσουμε. Καταρχήν, η αρχιτεκτονική του νόμου
είναι η αρχιτεκτονική του 3865 του νόμου Λοβέρδου Κουτρουμάνη. Ό,τι και να λέτε, όποιος ξέρει πέντε νομικά και διαβάζει διατάξεις, είναι η ίδια αρχιτεκτονική. Ποια είναι η διαφορά? Για να τη δούμε λοιπόν. Γιατί από βαφτίστε είστε μια χαρά. Δεν τη θέλατε την Τρόικα. Νομίζατε ότι διώξατε το μνημόνιο όταν φέρατε δύο μόνο εσείς. Δύο μνημόνια ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και διώξετε, λέτε, την Τρόικα γιατί την είπατε θεσμούς. Έτσι και την βασική σύνταξη την είπατε εθνική. Του νόμου Λοβέρδου Κουτρουμάνη και την ανταποδοτική σύνταξη την είπατε, την αναλογική την είπατε ανταποδοτική. Όμως, για να δούμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο νόμων, για να δούμε τι λένε οι αριθμοί. Στο νόμο 3863 η βασική σύνταξη ήταν 360 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης. Το δίκτυο προστασίας ήταν μεγαλύτερο και υπήρχε και το ΕΚΑΣ που παίζει άλλο ρόλο, όπως ήδη ακούσατε και συμφωνούμε. Με 15 χρόνια ασφάλισης με το δικό σας νομοσχέδιο, η σύνταξη είναι 345 ευρώ, κύριε Υπουργέ. Αλλά βέβαια, για να κρατήσετε ένα φερετζέ των 384, με το οποίο ισοβαθμείτε, νομίζετε, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, που είναι άλλο πράγμα, τι κάνετε? Τσακίζετε τα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή μειώνετε συντάξεις. Πώς το κάνετε αυτό? Για τους νέους συνταξιούχους το τσεκούρι είναι μεγάλο. Όποιος άνθρωπος σε λίγο, μετά το ΦΕΚ, βγει στη σύνταξη, βλέπει τη σύνταξή του μειωμένη κατά 15% έως 30% από αυτόν που βγαίνει σήμερα. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Πολύ απλά. Θα σας φέρω τρία παραδείγματα. Ένας εργαζόμενος του ΙΚΑ με 1.500 ευρώ θα έπαιρνε με τον παλιό υπολογισμό 1.102 ευρώ σύνταξη, σήμερα θα λάβει 956. Ένας δημόσιος υπάλληλος, ΠΕ, με 35 έτη υπηρεσίας, θα λάμβανε 1.220 ευρώ, θα λάβει 886. Αυτοί είναι οι κανόνες ισονομίας δικαιοσύνης και όχι διχασμού και συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων. Οι νέοι συνταξιούχοι λοιπόν τσακίζονται και χάνουν. Πάμε στους φαλιούς. Και σε όλους δηλαδή. Διότι βάλατε ένα κόφτη, γιατί πάλι βαφτίσει και δεν σας άρεσε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που ήταν. Πάλι σας ξαναλέω, είπα τα ποσά, μην τα ξαναλέω. Ήταν αστείο μπροστά σε αυτό που γίνεται τώρα. 1.300 ευρώ κόφτης. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, για τις επικουρικές? Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει 40 χρόνια στη Χαλιβουργία, γιατί εγώ προέρχομαι, ξέρετε, και από την Αττική που έχουμε και το Θριάσιο και πολλές βιομηχανικές περιοχές. Και έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και έχει βαρέα. Και έχει αυξημένη κύρια σύνταξη. Ένας δημόσιος υπάλληλος, υψηλόβαθμος ή υπάλληλος των ΔΕΚΟ, που είναι ήδη συνταξιούχοι. Και παίρνει 1.300 ευρώ κύρια σύνταξη. Θα του κόψετε όλη την επικουρική? Ερωτώ και περιμένω απάντηση. Και το ποσό που με βάση τη γενική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ποσό που περικόπτεται και αναπροσαρμόζεται είναι 174 ευρώ για το 16, προσέξτε, μόνο στις επικουργίες, 291 εκατομμύρια ευρώ το 17, 284 ευρώ το 18 και 277 εκατομμύρια ευρώ το 19. Αυτό είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Επίσης, όλες οι συντάξεις, αλλά όλες οι κύριες συντάξεις, περικόπτονται πάνω από τα 2.000 ευρώ. Το ΕΚΑΣ καταργείται και σε λίγο καιρό όλοι οι 300 σε λίγα χρόνια, σήμερα γύρω στους 100.000 συμπατριώτες μας, να σας πω ένα παράδειγμα, συνταξιούχος παίρνει 500 ευρώ και η γυναίκα του το ίδιο. Ο ένας από τους δύο που παίρνει το ΕΚΑΣ θα χάσει 230 ευρώ. Είναι μικρό? Είναι λίγο? Απαντήστε. Πάμε τώρα. Λέτε λοιπόν ότι δεν θα κοπούν, καταρχήν στο άρθρο 13, πρέπει να το δούμε αυτό στο άρθρο, κύριε Υπουργέ, προϊονίζεται, γιατί αυτό το ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι όπως πάμε, έτσι όπως πάει η οικονομία και με όλα αυτά που έχετε σωρεύσει, συν τα άλλα που θα σας πούμε, δεν βγαίνει το ασφαλιστικό. Θα αναγκαστούμε στο μέλλον, όποιοι είναι στο μέλλον, θα αναγκαστούν να φέρουν καινούριο και γρήγορα, το λέω αυτό. Λέτε λοιπόν στο άρθρο 13 ότι θα τις προσαρμόσουμε με αναλογιστικές μελέτες. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνετε. Αλλά αυτό το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μόνο κοινωνικά άδικο. Δεν χάνουν μόνο οι περισσότεροι από τους συνταξιούχους, τους νυν και τους νέους.
είναι και αντιασφαλιστικό και αντεργατικό. Με ποια όμως έννοια το εννοούμε εμείς? Διαρριγνύει απολύτως όμως την αναλογία εισφορών και παροχών. Η ανταποδοτικότητα είναι λέξη άγνωστη στο νομοσχέδιο αυτό. Ούτε η σχέση απλής αναλογίας ή αντιστοιχίας, ου καν αντιστοιχίας που λένε τα δικαστήρια νομολογία εισφορών και παροχών. Ως εκ τούτου, το σύστημα είναι και αντεργατικό, διότι δεν υποθάλπει την νόμιμη αλλά την παράνομη εργασία. Γιατί σας λέω εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν κάποιος θα έχει δουλέψει 20 χρόνια και θα έχει στην τσέπη τα 384 ευρώ, θα πάει να δουλέψει για πόσο καιρό νόμιμα για να βγάλει ένα πενιντάρι? Θα κλείσει το μάτι ο εργοδότης αυτόν και αυτός τον εργοδότη? Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Είναι αντιασφαλιστικό. Είναι αντικίνητρο για την ασφάλιση αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί τσακίζει το ποσοστό αναπλήρωσης και δεν δίνει κίνητρο για νόμιμη εργασία, για νόμιμη ασφάλιση. Ανοίγει την πόρτα στη εισφοροδιαφυγή και βεβαίως, όπως θα δούμε μετά, και στη φοροδιαφυγή. Και άρα έσοδα δεν θα έχετε. Δεν θα έχουμε ως χώρα. Γιατί μας αφορά όλους. Λοιπόν, και εκεί που βεβαίως γίνεται το απίστευτο πογκρόμ είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ποιος είδε το Θεό και δεν τον εφοβήθηκε, κύριε Υπουργέ? Πήρατε τη σπάθα και τσακίζετε. Τι δε κακής. Τι να πω? Να πω ότι ο πλούσιος δικηγόρος ή μηχανικός, πλούσιος εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί είναι μεσαία τάξη αυτή που είπατε ότι προστατεύεται. Παλιό ασφαλισμένο, παραδείγματος χάρη, να πάρω ένα παράδειγμα παλιού ασφαλισμένου μηχανικού ή δικηγόρου, ο οποίος δουλεύει και πληρώνει φορές 3.800, σήμερα θα πληρώσει 11 χιλιάρικα. Του κάνετε έκπτωση, να τη δούμε πώς και για πόσο θα του την κάνετε την έκπτωση στη συζήτηση επί των άρθρων. Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια επιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιστήμονες, σε παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, στους αυταπασχολούμενους γενικώς? Ο λογαριασμός είναι πάρα πολύ βαρύς. Είναι πάρα πολύ βαρύς και δεν μπορούν να το σηκώσουν. Γι' αυτό θα έχουμε δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο αδήλωτες συναλλαγές. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αν προστεθεί το παράδειγμα που έφερα, αξίζει τον κόπο να πω ότι αν βάλουμε αυτά που θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, δικηγόρος, μηχανικός, για κύρια σύνταξη, για υγειονομική περίθαλψη, για επικουρική ασφάλιση και για εφάπαξ, οδηγεί σε συνολική επιβάρυνση 37,95% επί των εσόδων. Και επίσης, αν σε αυτό προσθέσουμε τη φορολογική του υποχρέωση, το τέλος επιτιδεύματος, την εισφορά αλληλεγγύης, την εισφορά ΟΑΕΔ, καταλήγουμε να έχουμε επιβάρυνση 65% του εισοδήματος. Δεν θα υπάρχουν. Τους καταδικάζετε σε θάνατο. Είναι λοιπόν και γι' αυτό αντιαναπτυξιακό το νομοσχέδιο, διότι βάλει κατά των πλέον παραγωγικών τάξεων. Και πάμε και στους αγρότες. Ο αυτόνομος ΟΓΑ που υποσχεθήκατε ήταν τελικά φενάκι. Έτσι δεν είναι? Έτσι λέει το άρθρο 56 τουλάχιστον. Είναι προφανές ότι εδώ δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Εδώ είναι ένας αδίκτυστακτος αρρηβισμός. Αυτό, και εδώ είναι το ψέμα, αυτό σας υπαγορεύτηκε από την Τρόικα και έχουμε κι εμείς τα παλιά, τα σχέδια των Τροϊκανών και μπορούμε να δείξουμε ότι αυτό είχε έρθει και το φθινόπωρο του 2014 και το απορρίψαμε. Και το απορρίψαμε. Αλλά εσείς που είστε μεγάλοι διαπραγματευτές, το δεχτήκατε μαζί με όλο τον λογαριασμό που είπαμε. Είστε μεγάλοι διαπραγματευτές, πράγματι. Όσο διαπραγματεύεστε, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Η Realpolitik λοιπόν στη χειρότερη εκδοχή της. Ο αρρηβισμός δεν έχει τέρμα. Δυστυχώς οι αγρότες πληρώνουν και αυτοί το μάρμαρο και το ασφαλιστικό μάρμαρο. Η αύξηση είναι από 7% σε 10% μόνο για τώρα. Και φτάνει έως το 2022 να έχουμε αύξηση των ασφαλίστρων των αγροτών 167%. Δηλαδή, πού θα βασιστεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αναρωτιόμαστε. Και επειδή έχω πολλά να σας πω και για τον ΕΦΚΑ, που έχει να κάνει και με την πρόταση που εμείς έχουμε από τον Νοέμβριο καταθέσει ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, θα τα αφήσω για τα άρθρα. Πάντως, θα σημειώσω ένα πράγμα μόνο για τον ΕΦΚΑ, ότι θα είναι δυσκίνητος, δυσλειτουργικός, γραφειοκρατικός και όπως το έχετε γράψει, δεν καταργεί καθόλου τα διαφορετικά. Εισάγονται όλες οι διαφορές κάτω από τον ΕΦΚΑ έτσι όπως είναι.
Μια κουβέντα μόνο για το φορολογικό, κύριε Πρόεδρε, με την ανοχή σας. Δυστυχώς, μόλις ένα άρθρο, και προσέξτε ποιο άρθρο είναι αυτό, το 114. Στο 114, όχι υπερπατρίδος. Έχουμε φόρους ύψους 1,7 δις ευρώ. Έκθεση του Ουλουκού του νομοσχεδίου, δείτε το. Αλλαγή φορολογικών συντελεστών, μείωση αφορολόγητου, αύξηση του φόρου από μερίσματα και ακίνητη περιουσία. Θα καταργούσατε και τον έμφυα, το θυμάστε αυτό, το ωραίο. Μαζί με το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Καθώς και αύξηση των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης έχουν ως στόχο τη μεσαία τάξη κυρίως, η οποία γονατίζει. Και πείτε μου, γιατί στο νομοσχέδιο και για το ασφαλιστικό και το φορολογικό δεν υπάρχει μία διάταξη για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Μία! Αριθμός ένα, γιατί ό,τι είχαμε φέρει εμείς προσπαθείτε να το εφαρμόσετε και δεν μπορείτε και τότε το καταψηφίζατε γι' αυτό. Και τον οικονομικό εισαγγελέα και όλα. Τέλος, για το, μία κουβέντα ακόμα για το φορολογικό. Εσείς που θα φορολογούσατε το μεγάλο πλούτο, πώς στοχεύετε? Μεταξύ 9.000 και 27.000 ευρώ. Εκεί γίνεται το χαμός. Αυτοί είναι οι πλουσίοι. Αυτούς θέλετε να φορολογήσετε. Αυτούς έχετε βάλει στόχαστρο. Είτε είναι μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι, είτε επιτιδευματίες. Καλά, στους τελευταίους. Δεν έχει όριο. Λέω μόνο αυτό και τελειώνω. Για τους ελευθεροεπαγγελματίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάθε χιλιάρικο πάνω από τα 20.000 ευρώ θα έχει φόρο 34%, 29 κλίμακα, 5 αλληλεγγύη. Κάθε χιλιάρικο πάνω από 30.000 ευρώ θα έχει φόρο 43,5%, 37% η κλίμακα, 6,5 φορά αλληλεγγύης. Κάθε χιλιάρικο πάνω από 40.000 ευρώ θα έχει φόρο 52,5, δηλαδή 45% η κλίμακα και 7,5 φορά αλληλεγγύης. Αυτό λοιπόν είναι ανήκουστο. Όσο για το αφορολόγητο, τι έγινε αλήθεια εκείνο το περίφημο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ μαζί με τη 13η σύνταξη. Αιωνία τους η μνήμη. Αιωνία τους. Δεν θα έχει πόρους στο ασφαλιστικό ούτε το ταμείο το κρατικό, διότι ευνοεί αυτό το νομοσχέδιο την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Ήδη μετά τα capital controls που στις αρχικούς μήνες οι πολίτες έτρεξαν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους φοβούμενοι τις κλειστές τράπεζες που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και μη γνωρίζοντας ότι σε λίγο θα έχει και κλειστά σύνορα, μετά από αυτό υπήρχε η στέρηση των εσόδων. Κλείνω λέγοντας ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 είχαμε 233 εκατομμύρια ευρώ η στέρηση εσόδων. Μετά από την ψήφιση αυτού του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου και του φορολογικού πογκρόμ θα έχουμε πολύ περισσότερα. Πάρτε το πίσω.